Τα τεράστια κενά στην ψυχική υγεία στα Χανιά ήρθε να αναδείξει μια αναρωτική άδεια του Διευθυντή τη Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου. Ο μοναδικό ειδικευμένο ψυχίατρο τέθηκε εκτό, με συνέπειε σήμερα η κλινική λαλειτουργεί οριακά και με μετακίνηση ιατρικού προσωπικού από τι δομέ που επίση είναι υποστελεχωμένε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για τα παιδιά του ειδικευόμενου, τι είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αναγκαζόμαστε και βρίσκουμε εξωτερικού, μάλλον δικού μα γιατρού που είναι στι δομέ τη ψυχική υγεία και τους φέρνουμε να εφημερεύουν για εμάς. Με εντέλεσθε μετακινήθηκε χθες ψυχίατρος από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων, ωστόσο σήμερα η δεύτερη γιατρός αδυνατεί να εφημερεύσει στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η κλινική αναζητήθηκε ψυχίατρος από άλλη δομή. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε μέρα ψάχνουμε για το τι θα κάνουμε αύριο. Κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, ψάχνουμε για το ποιο γιατρό και αν θα έχουμε γιατρό να εφημερεύει και να έχουν τα χανιά για οτιδήποτε συμβεί από ψυχιατρική άποψη γιατρό. Οι εισαγγελικέ εντολές για εισαγωγή νέων ασθενών δεν εκτελούνται αν δεν εφημερεύει δικευμένο γιατρό. Εξάλλου, οι έχουν μειωθεί λόγω έλλειψη προσωπικού και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 11 ασθενεί. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι ο εφημερεύων γιατρό, ο οποίο θα φαίνεται ότι σήμερα εφημερεύει στο νοσοκομείο μα, δεν πρόκειται να δει τους ασθενείς, απλά το όνομά του θα είναι ε, στις εφημερίες για να υπάρχει νομική κάλυψη. Αυτοί οι ασθενείς δεν θα παρακολουθηθούν από τον γιατρό που είναι στην εφημερία, θα παρακολουθούνται από τους ειδικευόμενους γιατρούς. Το θέμα έφερε στη Βουλή η Βουλευτή Χανίων Σέβη Βολουδάκη με ερώτησή τη στον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, επισημένοντα ότι η μοναδική ψυχιατρική κλινική του νομού η οποία υπομίζεται το μεγαλύτερο βάρο τη ψυχική υγεία στην Κρήτη, καθώ διαθέτει συνολικά 29 κλίνε, δεν έχει ούτε ένα ειδικευμένο ψυχίατρο τη στιγμή που ο οργανισμό του νοσοκομείου προβλέπει 7. Οριακά λειτουργεί και η παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Η μία γιατρό, τη οποία η οργανική θέση είναι στο παγνί, κλήθηκε από την υπεκρήτη να καλύψει πέντε εφημερίε στην εκεί κλινική και αναγκάστηκε να υποβάλει την παρέτησή τη. Έμεινε έτσι ένα επικουρικό γιατρό. Ο αυτό ο απαγορεύεται να βάλει μόνο στο χειρουργείο, δεν μπορεί να κάνει κάτι και αν του ζητηθεί και του ίδιου να κάνει κάτι παρόμοιο, θα παρετηθεί από ό,τι μα είπε και ο ίδιο. Η λύση είναι μία. Από το να χάσουμε και εμείς και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γιατί αυτή τη στιγμή με την παρέτηση της γιατρού τη χάνουμε και οι δύο. Μία λοιπόν είναι η λύση και αυτή είναι να πάρθει πίσω η μετακίνηση για εφημερίες της γιατρού στο Πανεπιστημιακό, έτσι ώστε να αποσύρει και η γιατρός ε, την παρέτησή της και να μπορούμε να μην τη χάσουμε και τα δύο νοσοκομεία. Χειρουργία παιδιών κάτω των 16 ετών παραπέμπονται στην Παιδοχειρουργική του Παγνή. Την ίδια ώρα, χωρί το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, λειτουργεί και η ογκολογική. Μόλι τρει νοσηλευτέ εργάζονται αναβάρδια με σοβαρέ επιπτώσει στο επίπεδο παροχή υπηρεσιών. Η προϊσταμένη αναγκάστηκε να παραδώσει το πρόγραμμα στο γραφείο τη νοσηλευτική υπηρεσία, γιατί αδυνατεί να βγάλει πρόγραμμα. Δεν μπορεί και δεν έχει τη δυνατότητα το ογκολογικό να βγάλει σωστό και ασφαλή πρόγραμμα νοσηλεία. Κλειστή λόγω νοσηλευτικού προσωπικού είναι και η καινούργια εντατική μονάδα με έξι κλίνε.